Τώρα σε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία με πολλά μηνύματα, με μηνύματα που είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή, γιατί πραγματικά οι αετοί πεθαίνουν στον αέρα ελεύθεροι και δυνατοί. Μάρτζη Λαζάρου, Νότης Φακιανάκης. Τι να πει κανείς για τον Νότη Φακιανάκη, τον συνάντησε η Αναστασία Αργυριάδου. Πραγματικά ξέσπασε. Τον είδατε κιόλας τι ακριβώς λέει και για τους δημοσιογράφους. Θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι έχουν κάνει τεράστια ζημιά παγκοσμίως. Θεωρεί φασισμό όταν του απαγορεύουν να λέει την άποψή του. Λέει ωραία πράγματα, κάποιοι θα διαφωνήσουν, κάποιοι θα συμφωνήσουν, όπως πάντα. Εγώ θέλω να πω, θα πάμε να παρακολουθήσουμε αυτή την συνέντευξη που δίνει στην Αναστασία. Εμάς μας εξαιρεί, γιατί να θυμίσουμε σε όλους ότι ο Νότης Φακιανάκης ήταν εκείνος που επέλεξε την τηλεοπτική εκπομπή Αποκαλυπτικά. Δεν του αφαιρέσαμε τίποτα από το λόγο του, όσο ακραίο κι αν ήτανε. Εκείνη την εποχή που φιλοξενήθηκε εδώ στο πλατό μας και έπαιξε αυτούσια η συνέντευξη. Τα μηνύματα που στέλνει χτυπάνε για πολλούς. Γιατί να καλείς κάποιον, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Και να τα κόβεις όπως θες. Και να τα κόβεις επειδή δεν σε συμφέρει. Νομίζω ότι δεν θα το υπηρετήσατε κι εσείς ποτέ αυτό. Ναι, αλλά επίσης το να είμαστε ισοπεδωτικοί και να πιστεύουμε και να ομογενοποιούμε τα πάντα και να λέμε οι δημοσιογράφοι είναι έτσι και ευθύνονται παγκοσμίως γι' αυτό. Οι γιατροί τα παίρνουν, οι αστυνομικοί κάνουν το άλλο. Και αυτά... Να μην μιλήσουμε για τους τραγουδιστές τότε. Εξηγεί για τους λόγους που λέει για τους δημοσιογράφους. Με πηγαίνει. Ένα λεπτό. Όχι, δεν πυροβολούμε κανέναν. Αλλά δεν θες να κάνουμε το καλύτερο στο κεφαλάκι και το πάρουμε αγκαλιά. Είναι ο Νότης Φακιανάκης. Τώρα, παιδιά, τι συγγενήκευση κάνεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν πρέπει να μιλάμε κανέναν. Δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ. Γενήκευση κάνεις, βεβαίως μπορείς να μιλήσεις. Παρακαλώ, κύριε Ζερβάκη, παρακαλώ. Τσακωθούμε τώρα. Καλλιτέχνη θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι. Πίσω απ' τα χείλη που φυλάς θα με θυμάσαι, στα όνειρά σου ενοχές και τα φοβάσαι. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να γράψω. Η βροχή μα στη γωνή τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει τους πόνους. Δεν είναι τυχαίο πως βρίσκεται στο χώρο του τραγουδιού τα τελευταία 33 χρόνια και έχει καταφέρει να διαπρέψει και να κερδίσει με το ταλέντο και τη φωνή του πλήθος κόσμου που τον ακολουθεί. Σήκω και φύγε, φύγε σου λέω, για ό,τι γίνει εγώ δεν. Και τώρα δεύτερα χέρια σ' αγκαλιάζουνε, δεύτερα χείλη σε φιλάνε. Πώς θα γυρίζεις στα δυο σπίτια αργά τη νύχτα, ποιος θα σου φτιάχνει με... Ο Νότης Φακιανάκης είναι από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδας, που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του, να μιλήσει για όλα. Τουλάχιστον όλοι παραδέχονται πως εκείνος έχει το θάρρος της γνώμης του. Περνώ τα πιο μεγάλα στα αγαπώ, τα λένε οι ψεύτες. Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος γιόρτασε στη Θεσσαλονίκη την απονομή του πολυπλατινένιου του δίσκου όταν επικοινωνούμε και μας σύστησε την ολοκένουργια δισκογραφική του δουλειά και ο Έρος Θεός είναι. Τελικά νότι ο Έρος είναι Θεός. Και δεν είναι. Θεός είναι και ο Έρος. Ένας εκ των Θεών είναι ο Έρος. Όταν είσαι ερωτευμένη, δεν αισθάνεσαι θεϊκά. Είναι, γιατί σε έχει συνεπάρει, σε έχει παρασύρει ο Έρος, ο Θεός μαζί του. Τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου? Ο ερωτάς. Τεράστιο. Ένα τσιγκανάκι είπε πως ο έρωτας με βρήκε στο δικό σου σώμα αγκαλιά. Νότι, σε ποιο Θεό πιστεύει? Σε ποιον Θεό? Ένας εξ αυτών που πιστεύω είναι ο συγκεκριμένος, γιατί εγώ είμαι και πολυθεϊστής λόγω καταγωγής. Δηλαδή και η αγάπη είναι Θεός και η φύση είναι Θεός. Με αυτή την έννοια το λέω, το πολυθεϊστής. Ο νέος δίσκος, αλλά ναι, και απονομή πολυπλατινένιου. Ναι. Ποιος είναι σε αριθμό? Τους μετράς ή πλέον έχεις χάσει το λογαριασμό? Από αρχής μέχρι τώρα ποιος είναι σε αριθμό? Όχι, δεν τους μετράω. Αλλά αν με ρωτήσεις τώρα πραγματικά δεν θα σου πω, γιατί δεν ξέρω αν είναι ο 11ος ή 21ος.
Απλά ξέρω ότι αυτή την περίοδο κάνουμε μία τριλογία που είναι το όταν επικοινωνούμε, ο προηγούμενος δηλαδή, όταν επικοινωνούμε και ο Έρος Θεός είναι μαζί εν χορό, ο επόμενος. Κλείνω τις κουρτίνες, να μην αντικρίζω τις στιγμές εκείνες που τον αγκαλιάζει. Μιλώντας στην Αναστασία Αργυριάδου, ο ίδιος εξέφρασε το παραπονό του για όλους όσοι τον έχουν κατηγορήσει, επειδή μιλά ανοιχτά για όσα πιστεύει. Είσαι άνθρωπος που διαβάζεις πολύ. Πολύ όχι. Όχι. Είσαι σίγουρα άνθρωπος που λες αυτά που πιστεύεις, αυτά που σκέφτεσαι και παρεξηγείσαι πολλές φορές. Κοίταξε, όταν αυτό που λες, που θεωρείς, που νομίζεις και το λες, ενδεχομένως να είναι και κάτι που το πιστεύεις. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πιστεύω, γιατί το πιστεύω είναι πολύ βαρύς όρος. Όταν πιστεύεις σημαίνει ότι γνωρίζεις, ότι ξέρεις, ότι είσαι σίγουρος. Όταν θεωρώ, νομίζω και λέω την άποψή μου και μου την απαγορεύουν, ότι φασισμός. Ε? Και όταν αυτό που λέω εγώ ή οποιοσδήποτε δεν είναι λανθασμένο, δεν μπορούν οι άλλοι να σε ρίχνουν μορφή. Δεν μπορούν να σε κατηγορούν. Είσαι δηλαδή αδικημένος πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είμαι αδικημένος όταν σε κατηγορούν για κάτι που δεν είσαι. Όταν σε παρουσιάζουν για άλλο από αυτό που είσαι. Όταν δεν σε έχω ακούσει και εγώ λέω, α, είπες εκείνο. Μα δεν το άκουσα εγώ. Μου είπε η συμπεθέρα της συνυφάδας μου, του κουμπάρου μου η νύφη, ότι εσύ, άσε ρε πατρίδα τώρα, κάνε μας τη χάρη παρακάτω. Δηλαδή, άσε, αναγκάζομαι κάποια στιγμή και εκφράζομαι τώρα όπως αυτή τη στιγμή απαξιωτικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν αποδεικνύουν εμπράκτως ότι είναι άνθρωποι που βλέπουν ψηλά. Το ότι είναι δίποδα να πούμε και δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλον. Να του αλλοιώνεις την ύπαρξη γιατί έτσι θέλεις. Μα εσύ με γες, όλα τα γες, με υποκρίσιες, απίστιες και ψευγές. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν διστάζει να ρίξει τα βέλη του και στους δημοσιογράφους με αφορμή μία δήλωση του τραγουδιστή για τη θέση που θέλει να έχει εκείνος σε ένα μουσικό σχήμα. Πριν από λίγα χρόνια είχες πει ότι θέλεις να είσαι ο μοναδικός πλοίαρχος πάνω στο καράβι σου. Και η Πέγκη είχε πει ότι εγώ θέλω να είμαι της παρέας. Δεν έχει κάτι τέτοιο ποτέ. Το έχω διαβάσει στην συνέντευξη σου. Και ποιος την έγραψε τη συνέντευξη? Εσείς φτιάχνετε συνεντεύξεις και γράφετε. Εσείς οι πολλοί. Εσείς οι πολλοί λοιπόν δημόσια γράφοντες ή δημόσια ομιλούντες, ξέρετε τι ζημιά έχετε κάνει στο παγκόσμιο, διότι και το CNN και το CBS και το BBC έχουν ανθρώπους οι οποίοι πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά λειτουργούν κατά το δοκούν. Τώρα με αυτά που λες θα τα βάλει μαζί σου τώρα. Δηλαδή φοβήθηκα και τέτοια, κατάλαβες. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ μαζί σου, γιατί θέλω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω. Γιατί τώρα μιλάς δημόσια και μιλάς και για μένα. Για δηλαδή με συμπεριλαμβάνεις και εμένα μέσα αυτούς. Όλους τους δημόσια γράφοντες οι οποίοι λειτουργούν όπως περιέγραψα. Όσους λειτουργούν όπως περιέγραψα. Εάν λειτουργείς έτσι μαζί. Εννοείται. Κοίτα, είπα οι δημόσια γράφοντες και ομιλούντες που λειτουργούν και εξήγησα τον λόγο. Εγώ αιτιολογώ αυτό που λέω. Δεν πετάω κάτι αφοριστικά και το αφήνω. Έχει λοιπόν. Ναι. Με την Πέγκη, να επανέλθουμε. Είστε πολύ φίλοι και έχετε και πολύ καλή συνεργασία. Την Πέγκη την είχα μαζί μου τον 95 όταν ξεκίνησε. Η θεία της τραγούδαγε μαζί μου. Τραγούδισα μαζί με τη θεία της όταν ξεκίνησα εγώ. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Θέλω να λες ότι οι τωρινοί Έλληνες δεν είναι οι πραγματικοί Έλληνες. Θα έπρεπε να είναι. Βάζω και εμένα μέσα, ναι. Δεν είμαστε. Είμαστε. Κάνουμε πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έκαναν οι Έλληνες. Όχι. Μιλούμε την ίδια γλώσσα. Όχι. Αν διαβάσεις τώρα ένα κείμενο ελληνικό, αρχαιοελληνικό δηλαδή, θα το κατανοήσεις? Όχι. Μπορείς να μιλήσεις αρχαία ελληνικά? Όχι. Άρα πώς έχουμε σχέση με τους Έλληνες αφού μιλάμε άλλη γλώσσα? Όταν μιλάς μια γλώσσα η οποία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, Έλλην δεν μπορεί να ονομάζεσαι. Πήραμε την γλώσσα των θεών που μας άφησαν σαν πρίκα και εμείς την έχουμε κάνει κουρέλι. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα. Για να σμίξουμε πάλι. Δείτε σε λίγο πρωτοφανές έγκλημα στην Κύπρο.